Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το 35ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας της ΕΔΟΝ, 5, 6, 7 Ιουλίου. Να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ, τον κύριο Σεβίρο Κουλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, 35ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας. Πείτε μας πρώτα τα ημερομηνίες και τα λοιπά, το είπαμε δηλαδή, 5, 6, 7 Ιουλίου. Και τι ιδιαίτερο θα έχει φέτος? Λοιπόν, ο Ιούλης πλησιάζει, άρα αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Έχει πλέον καθιερωθεί, θεωρούμε, στην κυπριακή κοινωνία, το 35ο φεστιβάλ. Όπως είπατε, 5, 6 και 7 Ιουλίου, στο γνωστό πλέον χώρο, στην Τάφρο της Πύλης Αμοχώστου, στη Λευκοσία. Να πούμε ότι το φεστιβάλ προσπαθούμε σαν οργάνωση να συνεχίζουμε να το ανανεώνουμε κάθε χρόνο, και έτσι και φέτος το φεστιβάλ θα έχει σε κάθε διαφορετική του γωνιά κάποια καινούργια στοιχεία. Για όσους έχουν έλθει ξανά στο φεστιβάλ, γνωρίζουν ότι το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ δεν είναι τρεις συναυλίες. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, μια μικρή πολιτεία, για ένα χώρο ο οποίος φιλοξενεί τέσσερις σκηνές, θεματικά κέντρα, περίπτερο με αντιπροσωπείες οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού, τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας, αθλητική γωνιά, λαϊκή παράδοση και πολλά πολλά άλλα. Προφανώς, αυτό που σε πολύ κόσμο, αυτό που πολύ κόσμο τραβά στο τέλος της κάθε νύχτας είναι οι τρεις μεγάλες συναυλίες της κεντρικής σκηνής. Φέτος θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας, στις 5 του Ιουλίου, τη Ματούλα Τζαμάνη, την οποία αναμένουμε να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ μας. Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, στις 6 Ιουλίου, θα έχουμε μαζί μας την Νατάσα Μποφίγιου. Και στις 7 Ιουλίου θα γιορτάσουμε, γιατί φέτος έχουμε γιορτή, θα γιορτάσουμε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου τα 50 χρόνια παρουσίας του στη δισκογραφία. Είναι μια ξεχωριστή παράσταση. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος πρέπει ήδη να έχει δει ανάλογες παραστάσεις που έχουν ξεκινήσει στην Ελλάδα. Στην Κύπρο θα γίνει στα πλαίσια του φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως να πούμε ότι στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ υπάρχει και η λαϊκή σκηνή, όπου την πρώτη και την τρίτη νύχτα θα έχουμε κυπριακά σχήματα, ενώ τη δεύτερη νύχτα, στις 6 Ιουλίου, θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπάση, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στις φωνές τον Στέγιο Καζαντζίδη και Δημήτρη Μητροπάν. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, μια παρατήρηση. Ο Βασίλης δεν λείπει ποτέ από τα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, νομίζω, έτσι, δεν είναι? Έχει ταυτίσει το όνομά του και είναι αλήθεια. Ναι, έχει συνδέσει και το όνομά του. Φέτος είναι διπλή γιορτή. Είναι και το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ και τα γενέθλια του ιδίου, μισό αιώνα στη σκηνή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, χρονιά για τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου. Πείτε μας έτσι περίπου, κάνοντας ένα απολογισμό, πόσος κόσμος έρχεται στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ? Κοιτάξτε, υπάρχει, ανάλογα με τη χρονιά, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θα λέγαμε ότι μέσα στο τρίμερο περνάνε περίπου 20.000 κόσμος, αν αφριστικά. Και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό που θέλουμε να, έτσι, φορτικά να επαναλαμβάνουμε είναι το εξής. Το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι ένα πολιτικο-πολιτιστικό φεστιβάλ που είναι από την νεολαία της αριστεράς, αλλά είναι για όλη την κοινωνία. Και ξέρουμε ότι δεν έρχονται στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ μόνο αριστεροί, τέλος πάντων. Όχι, προφανώς. Έρχονται από όλο το φάσμα της κοινωνίας που θέλουν να απολαύσουν μουσική, έτσι, και τέχνη και πολιτισμό. Μουσική, τέχνη, πολιτισμό είναι η ευκαιρία σε ένα διαφορετικό, χαλαρό κλίμα να συνομιλήσουμε με ανθρώπους, με νεολαία, με εργαζόμενους, πέρα και έξω από το χώρο της αριστεράς. Άλλωστε, τα φεστιβάλ, πέραν από την ψυχαγωγική τύχη που έχουν μέσα από το πολιτιστικό πρόγραμμα, θέλουν να προβληματίσουν όλους μέσα από τις δικές μας τις σκέψεις, να προβληματιστούμε από κοινού, να ακούσουμε κόσμο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να ακούσουμε τις απόψεις του κόσμου για τα κοινωνική. Τους προβληματισμούς του κτλ. Μάλιστα, την πολιτική κατάσταση, την εικόνα που έχει για τον χώρο της αριστεράς, αν θέλετε. Άρα είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού με χιλιάδες κόσμου. Και είμαστε σίγουροι ότι και φέτος ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, γιατί προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε όσο πιο προσβάσιμο γίνεται. Και μιλώ σε σχέση με την τιμή. Αυτό θα σας ρωτούσα, με προλάβατε. Πείτε μας και για την τιμή.
γνωρίζουμε, βλέπουμε μάλλον, βιώνουμε όλες και όλοι ότι πλέον ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η κατάσταση έχει και ολεκτικά τσακίσει όλους τους εργαζόμενους και ειδικότερα τους νέους. Παρ' όλα αυτά, στο βαθμό που είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ως εδώ προσπαθούμε το εισιτήριο του φεστιβάλ να το έχουμε στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Και γι' αυτό προσφέρουμε το εισιτήριο και για τις τρεις νύχτες στα 25 ευρώ. Δηλαδή με κάτι λιγότερο από 8,5 ευρώ η κάθε νύχτα συναυλίας. Γιατί είναι καλή τιμή, εξαιρετική τιμή, τι να πούμε τώρα. Ναι. Γιατί μία νύχτα είναι στα 20 ευρώ και για τις τρεις νύχτες στα 25. Σε φέρει καλύτερα να πάρεις το 25 και να έχεις και τις τρεις συναυλίες. Θεωρούμε ότι είναι, είναι η πιο συμφέρουσα και η πιο λογική κίνηση κάποιος να αγοράσει το τριπλό εισιτήριο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο μουσική. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες στο 7 το απόγευμα, ξεκινάμε συζητήσεις, ξεκινάμε αθλητικές επιδείξεις, με παιδότοπο, με ξεχωριστό πρόγραμμα για τα παιδιά και μετά κορυφώνεται στο τέλος της νύχτας, άρα κάποιος αξίζει να έρθει περισσότερες από μία νύχτα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία και φέτος στο φεστιβάλ.